Καλησπέρα σας, καλή εβδομάδα σε όλο τον κόσμο. Εδώ είμαστε, ξεκινάμε Δευτέρα 30 Ιουλίου, πάει και ο Ιούλη σιγά σιγά. Τι σιγά σιγά, δύο μέρες μείνανε, μία. 2018, θα καλωσορίσουμε την Τετάρτη τον Αύγουστο. Ξεκινάμε, ώρα για μπλε, Λίμπερο 107,4, στο μικρόφωνο ο Γιώργος Ματζιούκης. Στη ρύθμιση του ήχου, το φιλαράκι μου, ο Βασίλης ο Καβαδίας. Στην παρέα μας όλοι εσείς, ακροατές μας, ακροάτριες, ο κόσμος του Ηρακλή φυσικά. Χωρίς συγκεκριμένο λόγο, μου ήρθε ξαφνικά να ακούσουμε σήμερα Peter Gabriel. Έδωσα εντολή στον αδερφό ημών Βασίλη, οπότε το Πετράκι ας τον ακούσουμε και να ασχοληθούμε με όλα τα θέματα. Έχουμε ζουμί αρκετό στο ποδόσφαιρο σήμερα, στα υπόλοιπα ησυχία μάλλον, προς το παρόν τουλάχιστον. FM και ενώ το μήνυμά σας αποστολή στο 54526 blue-libero-papaki-yahoo.gr, οι τρόποι επικοινωνίας για την εκπομπή μου. Στο ποδόσφαιρο έχουμε πολλά. Έχουμε αρκετά που μας απασχολούν και αυτό το καλοκαίρι. Ηρακλής άλλωστε, δεν υπάρχει καλοκαίρι που να μην έχει κάθε μέρα επικαιρότητα. Είναι αρκετά ανοιχτά τα μέτωπα, αρκετά ανοιχτά τα ζητήματα στο αγωνιστικό με τις μεταγραφές, στο διοικητικό με τις όποιες επαφές υπάρχουν, το οικονομικό μαζί πάει πακέτο με το διοικητικό. Να τα δούμε ένα προς ένα, να τα καταγράψουμε, να σας τα μεταφέρουμε όπως έχουν μέχρι τώρα που μιλάμε οι εξελίξεις, οι όποιες εξελίξεις, γιατί πραγματικά παρουσιάζουν πολύ μεγάλο ενδιαφέρον. Στο θέμα του επενδυτή αυτή τη στιγμή έχουμε δύο πλευρές που μας απασχολούν ρεπορταζιακά, απασχολούν τον κόσμο. Το αν η μία πλευρά είναι σοβαρή ή σοβαρότερη της άλλης, αυτό είναι κάτι που θα φανεί, θα αποδειχθεί. Αλλά είχαμε την περίπτωση των Γερμανών, δεν εμφανίστηκαν ποτέ, μόνο ο Έλληνας δικηγόρος τους ανήκει στο παρελθόν. Έχουμε την περίπτωση του Αιγύπτιου, του Καρίμ Σαλάχ Σορούρ, ο οποίος από τη μία λέει ότι τον ενδιαφέρει αποκλειστικά από τον Ηρακλής, από την άλλη βέβαια πάει κάνει ραντεβού και με τον Ηρόδοτο, δεν ξέρω πώς σας φάνηκε αυτό. Ταυτόχρονα μπαίνει σε ένα επικοινωνιακό τρικάκι με δηλώσεις «Δεν θέλω να αποκτήσουμε ένα δεύτερο Μοντεκάλβο», δεν λέω ότι είναι, να μην παρεξηγηθώ, αλλά οι δηλώσεις δεν μου λένε τίποτα. Άλλοι μπορεί να συμφωνούν με αυτό που λέω, άλλοι μπορεί να διαφωνούν. Η πλευρά του Αιγύπτιου ο ίδιος έχει προκύψει στο προσκήνιο από μόνος του. Ο ίδιος ήρθε στη Μίκρα και αυτοπροτάθηκε. Δεν είχε κάποιον να τον εκπροσωπεί όπως στην πλευρά των Γερμανών ενδιαφερόμενων. Και η ευχή που μπορούμε να κάνουμε είναι να τελειώνει γρήγορα είτε θετικά είτε αρνητικά. Το αρνητικά είναι το εύκολο. Διαπιστώνουν στον Ηρακλή, έτσι, γιατί υπάρχει μια επιτροπή από 5 άτομα πόσα είναι που είναι υποχρεωμένοι να ελέγξουν αυτούς που ενδιαφέρονται για τον Ηρακλή. Από όσο μάθαμε σήμερα, έχει ξεκινήσει μια επικοινωνία πλέον και μέσω εγγράφων, γιατί έχει ζητήσει κάποια στοιχεία ο κύριος Σορούρ, οικονομικά στοιχεία κυρίως από τον ποδοσφαιρικό Ηρακλή, να του σταλούν και από ό,τι φαίνεται έχει ξεκινήσει αυτή τη διαδικασία να του αποστείλουν κάποια έγγραφα για να δει με τι ακριβώς έχει να κάνει. Καλό το ενδιαφέρον του. Θετικό ότι υπάρχουν άνθρωποι που ενδιαφέρονται για τον Ηρακλή. Αλλά από εκεί και πέρα το καλάθι μας είναι, όπως έχω ξαναπεί, τόσο μικρό σαν της κοκκινοσκουφίτσας. Και δεν ξέρουμε σε αυτή την περίπτωση ποιος είναι και ο κακός ο λύκος στην όλη ιστορία. Πολύ μικρό καλάθι. Πολύ επιφυλακτική, πολύ προσεκτική. Πολύ σοβαροί πρέπει να είναι όσοι ασχολούνται με αυτή την υπόθεση και να τον κάνουν φίλο και φτερό, εφόσον θεωρούν ότι υπάρχει λόγος να προχωρήσουν αρχικά μαζί τους σε συζητήσεις και να συνεχίσουν τις επαφές. Μην μπαίνουμε στη διαδικασία να παρασυρώμαστε από τα επικοινωνιακά τρίκ και μόνο, γιατί θα αποκτήσουμε, παραλαμβάνω, ένα δεύτερο Μοντεκάλβο που θα κάνει συνέντευξη τύπου και θα έχει μεταφραστή που δεν θα καταλαβαίνουμε τι μεταφράζει. Αν το θυμάστε και τον περίφημο μεταφραστή που είχε φέρει. Μην μπούμε σε αυτή την ιστορία και έχουμε πάλι τέτοιες τραυγελαφικές καταστάσεις. Οκ, υπάρχει το ενδιαφέρον του.
θέλει να αναλάβει τον Ηρακλή. Είναι ιδιοκτήτης φαρμακευτικής εταιρείας. Ασχολείται με τον αθλητισμό. Έχει μια ομάδα στην Αλεξάνδρεια της Αιγύπτου. Έχει γυναίκα Ελληνίδα. Έχει παίξει και αυτό το ρόλο του. Θέλει να αναλάβει εδώ τον Ηρακλή κτλ. Okay. Από εκεί και πέρα όμως όλα τα υπόλοιπα θέλουν πολύ μεγάλη προσοχή και πολύ μεγάλο έλεγχο και παρατηρητικότητα. Το έλεγα τις προάλλες, στο τέλος της προηγούμενης εβδομάδας, θα το πω και σήμερα όσο κουραστικός και αν γίνομαι, μπορεί, επαναλαμβάνω, κάποιοι να συμφωνούν, κάποιοι να διαφωνούν. Αυτή τη φορά πρέπει να είμαστε πάρα πάρα πολύ προσεκτικοί. Και να μην παρασυρθούμε από την πρόωρη χαρά και επιτυχία μπορεί να μας προσφέρει οποιοδήποτε που θα έρθει να αναλάβει τον Ηρακλή και θα τον ανεβάσει, για παράδειγμα, τρένο. Γιατί και ο Παπαθανασάκης ήρθε, τον ανέβασε τρένο, έβγαινε selfie με όλο τον κόσμο, τον πετούσαμε ψηλά στις νίκες, στις επιτυχίες, στις ανόδους, στα ημιτελικά κυπέλου κτλ. Και η επόμενη χρονιά, και η μεθεπόμενη χρονιά ήταν καταστροφή. Η ομάδα αυτά που κατάφερνε μόνη της να παραμένει στην κατηγορία, τα κατάφερνε μόνη της. Γιατί η ΠΑΕ είχε ήδη πάρει τον κατηφορικό δρόμο. Δεν θέλουμε να το ξαναζήσουμε αυτό. Από τη μία λοιπόν υπάρχει αυτή η πλευρά και από την άλλη είναι όλα ανοιχτά στην υπόθεση Μπαλτίδης Μυροφορίδης. Σας το λέγαμε από την προηγούμενη εβδομάδα. Ακόμα και την ημέρα που οι δυο τους έδιναν τα χέρια και είχε βγει μια σχετική φωτογραφία, δεν θυμάμαι, φανέλα, κασκόλτα του Απόλλωνα Καλαμαριάς από πίσω, και τέλος πάντων έβγαινε μια ανακοίνωση, οι δύο άντρες που ανέφερα έδιναν τα χέρια και συμφωνούσαν για να αναλάβει ο Παύλος ο Μυροφορίδης τον Απόλλωνα Καλαμαριάς ως τεχνικός διευθυντής. Αλλά σας το είχαμε πει ακόμα και εκείνη τη μέρα ότι δεν αποκλείεται να υπάρξει και ανατροπή. Και αυτή η ανατροπή δουλεύεται, επεξεργάζεται, προετοιμάζεται, όποιο ρήμα βάλτε αν θέλετε, μήπως και γίνει. Δεν αποκλείω τίποτα. Δεν μπορούμε να αποκλείσουμε τίποτα για αυτή την περίπτωση. Τώρα, το αν πάνε πακέτο ή όχι, μάλλον πάνε. Δηλαδή, πρόσφατα είχαμε και τις ενέργειες από τους οπαδούς του Ηρακλή με την συνάντηση που έγινε με τον Μυροφορίδη και τα λοιπά, ως γνωστόν. Ο ένας εμπιστεύεται τον άλλον. Σήμερα πάντως, βάσει του ρεπορτάζ, αυτό που έχουμε να πούμε είναι ότι για τη συγκεκριμένη περίπτωση Μπαλτίδης Μυροφορίδης, πόσο μάλλον για τον Μυροφορίδη, γιατί νομίζω ότι ο κόσμος το έχει εκφράσει με χίλιους δυο τρόπους ότι καίγεται να φέρει τον Μυροφορίδη στον Ηρακλή, να τον έχει εδώ. Ο Ηρακλής τον θέλει, ο ίδιος το θέλει. Θα δούμε. Επαναλαμβάνω, είναι όλα ανοιχτά και δεν μπορούμε να αποκλείσουμε τίποτα. Υπάρχουν αρκετές πλέον πιθανότητες να γίνει. Τώρα, να απαντήσω και στο μήνυμα του φίλου του Γιάννη που το κρατούσα έτσι για το τέλος. Χωρίς να μπω, φίλε μου Γιάννη, να με συγχωρέσεις και αν μου επιτρέπεις να αποφύγω τα ονόματα, πάνω κάτω ξέρουμε για ποιους Έλληνες μιλάμε και εδώ στη Θεσσαλονίκη. Έλεγα λοιπόν ότι υπάρχει και η τρίτη περίπτωση των Ελλήνων επιχειρηματιών που σας λέμε όλο αυτό το χρονικό διάστημα μέσα στο καλοκαίρι. Γιατί το δίδυμο Μπαλτίδης Μυροφορίδης προέκυψε πρόσφατα. Ο Μυροφορίδης υπάρχει εδώ και καιρό, έτσι, απλά προέκυψε μαζί με τον Μπαλτίδη. Ο Αιγύπτιος προέκυψε και αυτός πρόσφατα. Αυτοί που υπήρχαν εδώ και πάρα πολύ καιρό ως ενδιαφέρον είναι οι δύο Έλληνες επιχειρηματίες που ο ένας ειδικά είναι αρκετά ζεστός, αλλά το ξαναλέω, το καταγράφω για ακόμα μια φορά, δεν σημαίνει ότι θα γίνουν μεγαλομέτοχοι, δεν σημαίνει ότι μιλάω για τους Έλληνες πάντα, ότι θα γίνουν πρόεδροι. Στο ΔΣ, ναι, μπορεί να είναι. Όπως επίσης πρέπει να διευκρινιστεί όσον αφορά τον κύριο Μπαλτίδη και αν προχωρήσει το οτιδήποτε είναι να προχωρήσει, αν θα προχωρήσει με μορφή υπομορφή χορηγίας, δηλαδή να δώσει ένα αρκετά μεγάλο ποσό
και να μπει χορηγία, έχει στοιχηματική εταιρεία για να μπει στη φανέλα, ή αν έχει, υπάρχουν βλέψεις για κάτι παραπάνω. Κάτι παραπάνω είναι κάτι περισσότερο από μια χορηγία. Το στυλ να μπει στο ΔΣ, να πάρεις μετοχές, να αναλάβεις καθήκοντα κτλ. Κτλ. Είναι διαφορετικό. Και αυτό χρειάζεται μια διευκρίνηση. Ο φίλος ο Σπύρος. Καλησπέρα Γιώργο από Κιανόλευκη Βουρβουρού. Ο Αιγύπτιος το ότι προτάθηκε μόνος και κατευθείαν έδειξε ποιος είναι και πού δουλεύει είναι ένα καλό στοιχείο. Από εκεί και πέρα, επειδή έχουμε δει όντως πολλά, να θυμίσω ότι ο Καναδός έγιναν όλα γρήγορα σχετικά και δεν ξέραμε τίποτα γι' αυτό και είδες που πήγαμε. Επίσης, αν έρθει ο Αιγύπτιος, δεν παίζει το σενάριο ο Μπαλτίδης να μπει ως χορηγός και ομοιροφορείς τεχνικός διευθυντής στην ΠΑΕ. Να γίνει συνδυασμός, ε. Τι να σου πω, δεν ξέρω. Δεν ξέρω. Δεν έχω να σου απαντήσω κάτι γι' αυτό. Είναι δύο διαφορετικές περιπτώσεις. Αλλά κρατήστε το σημερινό ότι είναι όλα ανοιχτά. Είναι όλα ανοιχτά. Τα πάντα μπορούν να συμβούν. Μπορούμε να ξυπνήσουμε αύριο το πρωί, πρώτα Θεός, και να διαβάσουμε ομοιροφορείς στον Ηράκλειο. Μπορεί να διαβάσουμε κάτι άλλο. Είναι όλα ανοιχτά. Αλλά φαντάζομαι με την είδηση ομοιροφορείς στον Ηράκλειο θα κάνει πολύ κόσμο να χαρεί. Πού είναι? Άλλος Σπύρος είναι αυτός που στέλνει μήνυμα, mail πιο συγκεκριμένα. Καλησπέρα ρε παιδες, μιλάμε για επενδυτές. Πώς μιλάμε για επενδυτές αν δεν ξέρουμε τα χρέη? Πριν διαβάσω το υπόλοιπο σου mail, φίλε μου Σπύρο, να σου πω ότι όσον αφορά τα χρέη, έχει κυκλοφορήσει εδώ και καιρό περίπου ένα ποσό. Και θυμίζουμε ότι για τους πρώην ποδοσφαιριστές, προπονητές, γυμναστές κτλ. Έχει μεταφερθεί ότι βάσει του νέου νόμου ο Ηρακλής καλείται να πληρώσει το 50%. Τα υπόλοιπα που δεν τα γλιτώνει, και δεν τα γλιτώνει γιατί ο κύριος Βασιλιάδης δεν κάνει αυτό που έκανε με την Παναχαϊκή, να τα σβήσει όλα και να τελειώνουμε. Για τα υπόλοιπα έχει δεσμευτεί ο Υφυπουργός Αθλητισμού να τα πατσίσει, συγγνώμη για το ρήμα, με κάποιες κρατικές χορηγίες. Πότε θα ξέρουμε πόσα χρωστάμε, κούρασε όλο αυτό. Εγώ μόνο κακό βλέπω να μας κάνει όλη αυτή η μπουρδολογία με Βασιλιάδη, ότι θα βρεθεί λύση στα χέρια, στα χρέη. Πιο σοβαρό θα αγοράσει χωρίς να ξέρει το ποσό. Όλα τα άλλα είναι μπουρδες, λέει ο φίλος ο Σπύρος. Σεβαστή η άποψή σου. Είμαι μαζί σου στο ότι κουραστήκαμε. Είμαι μαζί σου στο να με ενοχλεί η μπουρδολογία. Και είμαι μαζί σου, φίλε μου Σπύρος, στο να κουράστηκα πραγματικά να περιμένω υποσχέσεις και δεσμεύσεις. Θέλω πράξεις, όπως όλοι μας. Θέλω πράξεις, δηλαδή πήγανε δύο φορές οι άνθρωποι του Ηρακλή εκεί της διοίκησης του ποδοσφαιρικού τμήματος και τους είπε θα βοηθήσω. Όταν γίνει, εδώ είμαστε, να το καταγράψουμε. Επίσης, περιμένουμε και τη βοήθειά του και την συμμετοχή του για το θέμα του γυμναστικού συλλόγου, που και εκεί είναι πάρα πολύ καλό, καυτό και σοβαρό θέμα. Η τροπολογία δεν πέρασε πριν δύο μήνες, πόσο ήταν. Αν δεν περάσει και το Σεπτέμβριο, τότε ακούω βερέσε πάλι τις δηλώσεις του Υφυπουργού. Μέσα σε όλα, να σας θυμίσω, αν δεν το γνωρίζετε, να σας ενημερώσω για την ανακοίνωση της αυτόνομης θύρας 10, πολύ σημαντική, και το κάλεσμα επίσης ιδιαίτερο για αύριο, να τη διαβάσω. Η επιβεβλημένη σιωπή μας εδώ καιρό εκλαμβάνεται από κάποιους ως αδυναμία, αλλά σας το δηλώνουμε ότι δεν θα διαρκέσει για πολύ ακόμα. Στο μεσοδιάστημα, όποιος θέλει να μάθει τι ακριβώς συμβαίνει στο ποδοσφαιρικό Ηρακλή, ποιες πρωτοβουλίες πήραμε σαν σύνδεσμος και ποιες κινήσεις κάναμε, μπορεί να έρθει την Τρίτη 31 Ιουλίου, αύριο δηλαδή, στα γραφεία της Αυτόνομης Θύρας 10, στην Αριστοτέλους στις 9 το βράδυ, σε ανοιχτή συνέλευση, ενημέρωση για όλο τον κόσμο του Ηρακλή. Ζητούμε συγγνώμη από τους καλοπροαίρετους που θα ήθελαν αλλά δεν θα μπορέσουν να παραστούν, αλλά οι στιγμές είναι τέτοιες που ένα δημόσιο ξεκατίνιασμα δεν θα είχε τίποτα να προσφέρει παρά μόνο καταστροφή. Τρίτη, 31 Εβδόμου, στα γραφεία της Αυτόνομης Θύρας 10 στην Αριστοτέλους, ανοιχτή συνέλευση ενημέρωση για το ποδοσφαιρικό Ηρακλή. Παουσιάζει ενδιαφέρον αύριο στις 9 το βράδυ. Τα κατάφερα, με το που σου δώσα πάσα να τελειώνει το τραγούδι. FM και ενώ το μήνυμά σας, αποστολή στο 54526 blue libero papaki.yahoo.gr. Ακόμα μία ανακοίνωση προσθέθηκε σήμερα για μεταγραφή. Αυτή τη φορά του τερματοφύλακα, του πολύ καλού τερματοφύλακα, του Δημήτρη Γρηγοριάδη. Το έλεγα και το μεσημέρι που βγήκα για το ρεπορτάζ. Πέρυσι μας είχε βγάλει την ψυχή
πραγματικά. Ειδικά, και στα δύο μάτς ήταν καλός, αλλά ειδικά στο Ηρακλής Νάουσα 2-1 που είχε σκοράρει στο 92 ο Κρυστάλλης, εκείνο τον γκολ ήταν μισή άνοδος και παραπάνω. Και ήταν τρομερός κάτω από τα δοκάρια της Νάουσας. Είναι ο τρίτος τερματοφύλακας σε αριθμό. Δεν μπορώ να μπω στη διαδικασία να πω ποιος είναι πρώτος, ποιος είναι δεύτερος, ποιος είναι ο τρίτος. Θα είναι λάθος αν το κάνω. Βοσνιάδης, Αμπάρης, Γρηγοριάδης, είναι τυχαία η σειρά. Ο προπονητής θα αποφασίσει ποιος θα παίζει. Γεια σου Κώστα μου, ελήφθη το μήνυμά σου. Την καλησπέρα μου και τα χαιρετίσματά μου. Ο Γιάννης λέει: επανέρχομαι με μπάσκετ. Χαλαρά. Δεν βγήκε ο Αύγουστος ακόμα. Να με συγχωρείτε κιόλας δηλαδή. Γράφει ο Γιάννης. Γιάννη, πραγματικά δεν ξέρω τι άλλο να σας πω για τον μπάσκετ. Έχει μαλλιάσει η γλώσσα μου όλο το καλοκαίρι. Όλο το καλοκαίρι όμως. Και η δική μου και του Χαρίλα. Και πολλές φορές γινόμαστε κακοί. Δεν είναι όπως λέει ο φίλος μου Χαρίλος, beach volley το μπάσκετ. Παίζεται με 5. Και έχει κι άλλους 5 στον πάγκο. Ο Ηρακλής αυτή τη στιγμή έχει 2. Τον Καλαϊτζίδη και τον Σέσκους. Με 2-30 Ιουλίου. Πείτε ό,τι θέλετε. Θα έχετε δίκιο. Πάντως, ούτε σήμερα είχαμε κάτι. Ναι, τα λόγια είναι περίτα. Τα λόγια είναι περίτα. Πραγματικά, το έχουμε εξαντλήσει το θέμα, το έχουμε κουράσει, έχουμε κουραστεί οι ίδιοι. Κάθε μέρα να λέμε τα ίδια και τα ίδια για τον μπάσκετ. Αυτοί που αποφασίζουν, αυτοί και κάνουν τις αποφάσεις τους πράξεις. Προς το παρόν, από πράξεις βέβαια, έχουμε λειψανδρία. Νατάσα μου, καλησπέρα. Δεν ξέρω. Δεν το ξέρω. Θα το δούμε κιόλας αν θα ανέβει στα 3-5 πηγάδια για το συγκεκριμένο που με ρωτάς. Να έχουμε 4, λίγο δύσκολο μου φαίνεται. Δεν το αποκλείω όμως. Δεν το αποκλείω. Λοιπόν, Μπίλη μου, να ακούσουμε. Επειδή οι προπονήσεις είναι 6.30-7 καθημερινά πλέον, λόγω καλοκαιριού πάνε απόγευμα. Δεν είχαμε ευκαιρία δηλαδή live να μιλήσουμε με τον Κώστα Παναγιωτούδη, αλλά τον ηχογραφήσαμε νωρίτερα. Ήρθα νωρίτερα, τον κάναμε την συνέντευξη. Έχουμε το ηχητικό περίπου 7 λεπτάκια. Με αυτό θα πάμε στο απαραίτητο διαφημιστικό διάλειμμα. Θα ακούσουμε τον Κώστα Παναγιωτούδη που χθες ανακοινώθηκε ότι συνεχίζει στον Ηρακλή. Αυτή τη φορά ως μεταγραφή ως ελεύθερος, έτσι από τη δόξαδρά μας. Και να τον ακούσουμε τι δήλωσε σήμερα πριν από λίγο στην ώρα για μπλε. Να πάμε στο διάλειμμα και να επανέλθουμε. Έχουμε κοντά μας τον Κώστα Παναγιωτούδη που πρόσφατα ανακοινώθηκε από το ποδοσφαιρικό τμήμα του Ηρακλή και παραμένει στην ομάδα αυτή τη φορά ως ελεύθερος. Κανονική μεταγραφή όπως λέμε σε αυτές τις περιπτώσεις. Από την δόξα δράμας ουσιαστικά συνεχίζει στην ίδια ομάδα στην οποία ήταν και πέρυσι και φαντάζομαι και ο ίδιος ο ποδοσφαιριστής του Ηρακλή είναι απόλυτα ικανοποιημένος για αυτή την εξέλιξη. Κώστα, καλησπέρα από την ώρα για πλέ. Καλησπέρα και από μένα. Ανακουφισμένος πλέον. Ναι, υπήρχε ένα διάστημα που περιμέναμε, υπήρχε μία αναμονή. Τώρα τα βρήκαμε σε όλα με τον Ηρακλή. Θέλω να ευχαριστήσω και πάλι και τον κύριο Γιάννη Μπύρο, με τον οποίο βρέθηκα μαζί, ο οποίος μας στήριξε την προηγούμενη χρονιά και γι' αυτό τον ευχαριστώ και δημοσίως. Εκτίμησε που ήθελα να μείνω εδώ στη Θεσσαλονίκη, στον Ηρακλή. Και του είμαι και τον ευχαριστώ πολύ αυτό. Είσαι μια περίπτωση αυτό που λέμε κάλλιο αργά παρά ποτέ, γιατί σε σχέση με τα υπόλοιπα παιδιά που ανανέωσαν πολύ πιο γρήγορα από σένα χρονικά μιλώντας πάντα, είχες αυτή την ιδιαιτερότητα με τη δόξα δράμας και έπρεπε να κάνεις υπομονή έτσι μέσα στο καλοκαίρι. Ναι, ναι. Όταν είχαμε φύγει από τη δόξα πέρυσι είχαμε υπογράψει κάποια χαρτιά και έπρεπε να περιμένουμε αυτό το διάστημα μέχρι να ξεκινήσει και η δόξα, γιατί ήμασταν στα πλάνα της δόξας, την 24η των παιχτών, οπότε έπρεπε να κάνουμε, να υπάρχει κάποια αναμονή, ώστε να υπάρχουν οι εξελίξεις. Mm-hmm. Πώς είναι για σένα, τι σημαίνει για σένα να συνεχίζεις σε μια ομάδα στην κατηγορία την οποία εσύ και τα υπόλοιπα παιδιά την κατακτήσατε την επιτυχία αυτή της ανόδου με την αξία σας έτσι, μέσα στον αγωνιστικό χώρο. Ήταν κάτι που ήθελες φαντάζομαι να δώσεις μια συνέχεια στην πορεία σου στον Ηρακλή.
Είμαι πολύ χαρούμενος που έμεινα στον Ηρακλή. Όλα τα παιδιά όπως και εγώ πιστεύω περίμεναν πάρα πολύ. Πέρυσι η χρονιά ήταν μαγική, βγήκαμε στην κατηγορία. Φέτος θα προσπαθήσουμε να κάνουμε το καλύτερο δυνατόν για την ομάδα και γιατί όχι αν μπορέσουμε να βγούμε ακόμη μία. Είναι σημαντικό για σένα που μαζί με σένα έχει παραμείνει σχεδόν όλος ο κορμός της περσινής περίοδου και γνωρίζετε πάρα πολύ καλά. Βέβαια, κάθε μέρα προστίθεται και παιδιά, γίνονται μεταγραφές και ανακοινώσεις για να ενισχυθεί η ομάδα. Αλλά αυτή η παραμονή του κορμού κάτι λέει και σε σένα, έτσι. Πιστεύω είναι πολύ σημαντικό που έμεινε ο βασικός κορμός της ομάδας, διότι γνωριζόμαστε. Θα ήταν πολύ πιο δύσκολο να φύγουν όλα τα παιδιά από πέρυσι και να έρθουν καινούρια γιατί δεν θα γνωρίζονταν τόσο και θα χρειαζόντουσαν περισσότερο χρόνο. Αυτό βέβαια μας θυμάει όλα τα παιδιά. Είμαστε ικανοποιημένοι που μείναμε και όλοι μείναμε για να βοηθήσουμε σε αυτή την προσπάθεια. Κώστα, γνωρίζεις την κατηγορία, έχεις αγωνιστεί στην δεύτερη εθνική. Είναι πολύ διαφορετικά τα δεδομένα. Πλέον μιλάμε για ΠΑΕ, πλέον μιλάμε για επαγγελματική κατηγορία. Ξεφεύγουμε από τα δεδομένα της τρίτης εθνικής κατηγορίας. Οι ομάδες πιο δυνατές, ταξίδια, ανταγωνισμός. Είναι άλλη περίπτωση τελείως. Η αλήθεια είναι έχω αγωνιστεί, όχι πάρα πολλές συμμετοχές, αλλά έχω αγωνιστεί. Ναι, η κατηγορία είναι πιο δύσκολη, έχει πιο δυνατές ομάδες. Οι απαιτήσεις είναι περισσότερες. Γι' αυτό πιστεύω και με τα καινούργια παιδιά που θα πάρουμε ως μεταγραφές όλοι μαζί θα δέσουμε, θα γίνουμε πάλι μια οικογένεια για να καταφέρουμε τους στόχους μας. Αλλά εννοείται ότι αυτή η κατηγορία είναι πιο δυνατή, πιο σκληρή, έχει καλύτερες ομάδες όπως είπα και πριν και καλύτερους παίχτες σε σχέση με τη γάμα εθνική. Ξέρεις πάρα πολύ καλά ότι ο Ηρακλής έχει ένα τέτοιο όνομα που δεν μπορούμε παρά να μην μιλήσουμε για άνοδο, για να πρωταγωνιστήσει, για να κάνει πρωταθλητισμό. Θεωρείς ότι είστε έτοιμοι για κάτι συνεχόμενο για δεύτερη χρονιά αντίστοιχο όπως κάνατε και πέρυσι, με όλες τις δυσκολίες που θα υπάρξουν, έτσι δεν θα είναι εύκολο, αλίμονο. Ναι. Δυσκολίες υπάρχουν παντού τώρα. Αυτά τα χρόνια ευελπιστώ όλοι μαζί να είμαστε καλά ώστε να μπορέσουμε να βοηθήσουμε την ομάδα του Ηρακλή, αυτή την ιστορική ομάδα, να φτάσει και στη μεγαλύτερη κατηγορία. Όλοι αυτό σκεφτόμαστε. Εντάξει, όταν ξεκινάνε κάποιες ομάδες σκέφτονται αυτό, αλλά ελπίζω να το υλοποιήσουμε. Φαντάζομαι θα ήθελες και τα άλλα σου δύο φιλαράκια από τη Δόξα να σε ακολουθήσουν, ε? Μιλάω για τον Ρεβιθόπουλο και τον Κυριακίδη. Ναι, θα ήταν ωραία. Εντάξει, τα παιδιά αποφάσισαν αυτό, ήταν επιλογή τους. Είναι και από εκεί, είναι και αυτό ένα κομμάτι. Αλλά θα ήθελα πάρα πολύ να ήταν εδώ στην ομάδα για ακόμη μια χρονιά. Καλή δύναμη, καλή αρχή να σου ευχηθώ. Καλή προετοιμασία με τον Ηρακλή. Την Τετάρτη θα βρεθείτε και στα 3-5 πηγάδια και για τα φιλικά που θα ακολουθήσουν και φαντάζομαι είσαι γεμάτος ενέργεια πλέον, έτσι, γιατί και αυτή η μοναξιά για τον ποδοσφαιριστή δεν είναι ότι καλύτερο, πλέον είσαι ξανά με την ομάδα και με την καθημερινότητα του Ηρακλή. Ναι, περίμενα πώς και πώς. Μετά από κάποιο διάστημα κουράζει και αυτό να τρέχεις μόνος, να πηγαίνεις στο γυμναστήριο. Είμαι όλος ενέργεια, είναι η αλήθεια. Για να δώσω τον καλύτερό μου εαυτό. Ναι, Τετάρτη θα φύγουμε με το καλό στο βουνό. Το περιμένουμε ώστε να δουλέψουμε εκεί και να δεχτούμε και ως ομάδα. Κάτι τελευταίο, Κώστα, πόσο έχει παίξει το ρόλο του και για σένα, για την απόφασή σου και για την ομάδα γενικότερα και πόσο σημαντικό θεωρείς είναι ότι συνεχίζετε με τον ίδιο προπονητή που γνωρίζετε πάρα πολύ καλά μεταξύ σας, τον κύριο Μπαξεβάν. Πιστεύω είναι πολύ σημαντικό. Τον ευχαριστώ και εγώ που ήμουνα και στις επιλογές, διότι μίλησε και ο κύριος Βαξεβάνος. Πιστεύω είναι από τα σημαντικότερα, διότι μας γνωρίζει, το γνωρίζουμε και εμείς και θα δουλέψουμε σε αυτά τα πράγματα που είχαμε δουλέψει και πέρυσι με τα καινούργια παιδιά, ώστε να τα κάνουμε ακόμη καλύτερα μέσα στο γήπεδο. Ωραία. Σου εύχομαι υγεία, καλή προετοιμασία και ό,τι καλύτερο με την ομάδα. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είσαι καλά. Καλό απόγευμα, να είσαι καλά.
Επιστρέψαμε εδώ στην ώρα για μπλε στο Λίμπερο 107,4. Ακούσαμε πριν πάμε στο διάλειμμα τον Κώστα Παναγιωτούδη για περίπου 7 λεπτά που μας μιλούσε μετά την ευχάριστη για τον ίδιο και την ομάδα εξέλιξη, την παραμονή του ως ελεύθερος μεταγραφή πλέον κανονικά στον Ηρακλή. Έχουμε και λέμε μέχρι στιγμής από ανακοινώσεις τον Ανδρέα Τσίπρα, τον Γιάννη Παπαδόπουλο, ιερός να είναι όπως όλοι που ανακοινώθηκαν, τον Μανώλη Νικολακάκη, τον Κώστα Παναγιωτούδη, τον τερματοφύλακα για τον οποίο θα μιλήσουμε σε πολύ λίγο, τον Δημήτρη Γρηγοριάδη από την Νάουσα. Εκκρεμούν ανακοινώσεις για τον Παντελή Καπετάνο, ο οποίος βέβαια ο ίδιος γνωστοποίησε τη συμφωνία του με τον Ηρακλή μέσω του Instagram, του Κοντοχρήστου. Και βλέπετε Νικολακάκης και Κοντοχρήστος δύο ακραία μπακ, και αυτό γιατί δεν προχωρά τον Ρεβιθόπουλο και Κυριακίδη, που όπως όλα δείχνουν παραμένουν στη δοξαδρά μας. Θυμίζω ο τρόπος επικοινωνίας, FM και ενώ το μήνυμά σας αποστολή στο 54526, blue-libero-papaki-yahoo.gr. Η ομάδα που την Τετάρτη θα βρεθεί στα 3-5 πηγάδια για 10 μέρες περίπου. Το πρώτο φιλικό είναι την Κυριακή με την Άουσα. Τώρα μάλλον στην Άουσα θα γίνει, στο γήπεδο που πήγαμε και πέρυσι. Θα μας πούν τελευταία στιγμή αν θα γίνει στα 3-5 πηγάδια στην Άουσα. Μετά Τετάρτη 8 του μηνός στα 3-5 πηγάδια με τον Εθνικό Άχνας. 12 του μηνός με την Κέρκυρα. Η ομάδα θα επιστρέψει, θα παίξει 19 Αυγούστου στην Ξάνθη, 22 Αυγούστου εδώ στο γήπεδο του Μακεδονικού. 1η Σεπτεμβρίου θα πάει στο Βόλο με τον Ολυμπιακό Βόλου. Σας είπαμε νωρίτερα για την σημερινή εξέλιξη, την ανακοίνωση για τον τερματοφύλακα, τον Δημήτρη Γρηγοριάδη. Και πάμε να μιλήσουμε με έναν προπονητή που τον γνωρίζει πάρα πολύ καλά. Προπονητής τερματοφυλάκων της Νάουσας, δούλεψε τα τελευταία 2 χρόνια μαζί του. Αντώνης Πολύζος, ο κύριος Πολύζος είναι στην γραμμή μας. Καλησπέρα από Θεσσαλονίκη, από την ώρα για μπλε. Καλή εβδομάδα. Καλησπέρα Γιώργο, καλησπέρα. Είστε καλά? Είμαι πολύ καλά, πάρα πολύ καλά. Εσύ? Δόξα τω Θεώ, δόξα τω Θεώ. Νομίζω ότι είστε ο προπονητής που τον γνωρίζει καλύτερα από τον καθένα, για να πει δύο λόγια για τον Δημήτρη. Έχετε δουλέψει πάρα πολύ μαζί του, καθημερινά, έτσι? Ναι, βεβαίως, βεβαίως. Θες να πω κάποια λόγια για το παιδί? Είμαστε όλοι αυτιά. Εγώ εκφράζω την ανακούφισή μου, γιατί φέτος δεν θα τον έχουμε αντίπαλο, γιατί μας δυσκόλεψε πάρα πολύ πέρυσι, είναι η αλήθεια. Όντως, ναι. Όντως, και είναι σημαντικό ότι πλέον ο Ηρακλής έχει έναν ακόμα καλό τερματοφύλακα, όπως είναι και ο Αμπάρης και ο Βοσνιάδης, και νομίζω μιλάμε, κύριε Πολύζο, για μια πολύ σημαντική τριάδα πλέον, έτσι? Ναι, συμφωνώ απολύτως. Κοίταξε να δεις, Γιώργο, ο Δημήτρης ήρθε στην Άουσα πριν 2 χρόνια, στα 20 του χρόνια. Δουλέψαμε μαζί 2 χρόνια, πολύ σκληρά και με ζήλο, διαθέτει άρτιο επίπεδο δεκτικότητας. Δεν φοβάται τις προκλήσεις, είναι εξαίρετος χαρακτήρας. Να σου πω, δουλεύει ακόμα και στα ρεπό, είναι ασταμάτητος. Μαζί προσπαθήσαμε και βελτιώσαμε κάποια στοιχεία τεχνικής, τακτικής και καθοδήγησης της ομάδας, γιατί ήταν ένα νέο παιδί και κάποια στοιχεία του λείπανε. Μετά από 2 γεμάτες χρονιές μπορώ να πω πλέον ότι θεωρείται ένας ολοκληρωμένος θερματοφύλακας. Ήταν για μένα από τους διακριθέντες ποδοσφαιριστές της Νάουσας, και μπορώ να πω ότι μετά τη φυγή του Κοτσόπουλου στον Ατρόμητο, σχεδόν μόνος του Δημήτρης κράτησε ζωντανές να κρατήσει, κάποιες ελπίδες, ναι, που είχαμε για την παραμονή. Πιστεύω ότι μαζί με τα 2 παιδιά, τον Γιώργο τον Αμπάρη και τον Βοσνιάδη, πλέον ο Ηρακλής διαθέτει ένα πλήρες team τερματοφυλάκων. Και νομίζω ότι αν δοθούν οι κατάλληλες ευκαιρίες στον Δημήτρη, είμαι σίγουρος πως θα ανταποκριθεί. Για μένα ο Ηρακλής είναι μια πολύ μεγάλη ομάδα και ανήκει σίγουρα στη Super League. Να σου πω, εγώ εύχομαι να δω τον Δημήτρη να φοράει τη φανέλα του βασικού. Και πιστεύω ότι ο Ηρακλής θα είναι το σκαλοπάτι για μια μεγάλη καριέρα για αυτό το παιδί, γιατί πιστεύω ότι το αξίζει.
Ποια χαρακτηριστικά κυρίως έχει, έτσι που τα έχετε διακρίνει, όσον αφορά θετικά, θέλετε πείτε μας και αρνητικά, δεν έχουμε θέμα. Κοίταξε, ή κάποια πράγματα που πρέπει να βελτιώσει όσο μεγαλώνει, γιατί εξακολουθεί να είναι σε μια πάρα πολύ καλή νεαρή ηλικία. Αλλά κυρίως αυτά που το ξεχωρίζουν όσον αφορά τη θέση του τερματοφύλακα, ποια μπορεί να είναι που έχετε εντοπίσει εσείς? Κοίταξε να δεις, ο Δημήτρης είναι πάρα πάρα πολύ καλός τεχνίτης με τα πόδια. Mm-hmm. Έχει πάρα πολύ καλές μεταβιβάσεις. Σπάνιο για τερματοφύλακες, έτσι. Είναι πολύ σπάνιο, είναι σπάνιο, αλλά δούλεψε πάρα πολύ. Δούλεψε πάρα πολύ, πάρα πολύ. Είναι πάρα πολύ καλός στις εξόδους, δεν φοβάται πλέον. Και αυτό το βελτίωσε πάρα πολύ στη δεύτερη χρονιά, γιατί παιχνίδι με παιχνίδι, ξέρεις ότι ο τερματοφύλακας βελτιώνεται, γι' αυτό και εγώ θέλω να πιστεύω ότι ο Ηρακλής θα του δώσει τις ευκαιρίες κατάλληλες, γιατί είναι σε μια πολύ καλή ηλικία και ο τερματοφύλακας πλέον αρχίζει και παίζει από πιο μικρή ηλικία στην Ελλάδα, γιατί παλαιότερα δίνανε μόνο στους έμπειρους την ευκαιρία αυτή. Παλαιότερα έπρεπε να βάλεις το 3 μπροστά και μετά να ξεκινήσεις να παίζεις. Βέβαια, βέβαια, βέβαια. Τώρα είναι μεγάλη ευκαιρία για τα νέα τα παιδιά, γιατί και με τις σχολές της UEFA πλέον δίνονται τα κατάλληλα εφόδια με τη σχολή του goalkeeping, έτσι, mm-hmm, που πλέον mm-hmm εμπιστεύονται τα νέα τα παιδιά, και αυτό είναι πάρα πολύ καλό. Και νομίζω ότι Δημήτρης, αυτό που του λείπει είναι μόνο παιχνίδια για μένα. Δεν του λείπει κάτι άλλο, είναι σου υπάρτιος τεχνικά, είναι πάρα πολύ καλός στο ένας εναντίον ενός, είναι πολύ γρήγορος τερματοφύλακας. Μπορεί να μην είναι πάρα πολύ ψηλός, έτσι, εμένα αυτό δεν με απασχολεί καθόλου, είναι όμως το ύψος του είναι κατάλληλο. Θεωρώ ότι το μόνο που του λείπουν είναι παιχνίδια, τίποτα άλλο. Θα έχει και τον κύριο Φώτη Κιζέλη, ο οποίος είναι πάρα πολλά χρόνια προπονητής τερματοφυλάκων στον Ηρακλή, και νομίζω ότι η λέξη δουλειά θα είναι καθημερινή πλέον στη Μίκρα. Σίγουρα, δεν τον φοβάμαι καθόλου τον Δημήτρη, γιατί θέλει μόνο να δουλεύει, ζει και να πνέει για το ποδόσφαιρο. Ωραία. Σου είπα, μόνο, ακόμα και στα ρεπό, αυτός δούλευε. Ναι, εγώ τον παρακαλούσα κάθε στιγμή να ξεκουραστεί και αυτός με παρακαλούσε, coach, θέλω να πάω παραπάνω. Είναι ενδεικτικό και χαίρομαι που σας ακούω να είστε χαρούμενος για αυτή την εξέλιξη που έχει πάρει αυτή την σπουδαία μεταγραφή για τον ίδιο. Γιώργο, είμαι πάρα πολύ χαρούμενος και θα είμαι ακόμα πιο χαρούμενος εάν δικαιώσει και όλους τους ανθρώπους στον Ηρακλή, mm-hmm, και θα ήθελα πάρα πολύ τον δω να φοράει τη φανέλα του βασικού. Μακάρι. Εμένα θα ήταν μεγάλη υπόθεση, βέβαια. Μακάρι και να προσφέρει και να έχει όλο το μέλλον μπροστά του. Το μέλλον του ανήκει, βεβαίως. Όπως και τα άλλα τα παιδιά, ο Γιώργος Σαμπάρης που είναι και από την Άουσα, mm-hmm, και γνωριζόμαστε και είμαστε και φίλοι, πιστεύω ότι θα του δώσει όλα. Θα τον βοηθήσει, θα τον καθοδηγήσει, ναι, βεβαίως. Μα γι' αυτό είναι και ο Γιώργος εκεί, για να βοηθήσει και τα νέα τα παιδιά. Έτσι ακριβώς. Και δεν, έχει αποδείξει πέρυσι ότι και ακομπλεξάριστος είναι και δεν τον απασχολεί να παίζει και δεν την έχει δει ότι εγώ είμαι το όνομα, η φίρμα, η βεντέτα και θα πρέπει να παίζω σόν και καλά. Ο Γιώργος πέρυσι όλη τη χρονιά σχεδόν ήταν στον πάγκο και είχε καταλυτικό ρόλο στο να μιλάει στους συμπαίκτες, να τους μεταφέρει την εμπειρία του. Και φαντάζομαι το ίδιο θα κάνει και φέτος. Το ίδιο κάνει και φέτος, βεβαίως. Είναι τυχερά τα παιδιά και οι δυο τους, και ο Δημήτρης και ο Βοσνιάδης, που έχουν και τον Γιώργο τον Αμπάρη και τον Φώτη τον Κιζέλη. Και φυσικά τον Σπύρο τον Παξεβάνο, που είναι ένας καταξιωμένος προπονητής και ήταν τους βασικούς για την άνοδο του Ηρακλή. Κύριε Πολύζο, σας ευχαριστώ πάρα πολύ για όλα αυτά τα ενδιαφέροντα που μας μεταφέρατε. Καλή συνέχεια σε ό,τι και αν κάνετε. Εγώ ευχαριστώ και καλή συνέχεια και σε σένα και στην εκπομπή σου που έχει μεγάλη επιτυχία. Να είστε και καλά. Ευχαριστώ που μου έδωσες τη δυνατότητα εγώ να μιλήσω και εγώ. Εγώ ευχαριστώ. Να είστε καλά. Να είστε καλά. Καλό βράδυ. Καλό βράδυ. Καλό βράδυ. Αυτά λοιπόν από τον ευγενέστατο τον κύριο Αντώνη Πολύζο, προπονητής τερματοφυλάκων της Νάουσα. Στα τελευταία 2 χρόνια δούλεψε μέρα νύχτα, που λέει ο λόγος, με τον Δημήτρη Γρηγοριάδη. Νομίζω είχε ενδιαφέρον να τον ακούσουμε. Ο προπονητής τερματοφυλάκων είναι μια ιδιαίτερη περίπτωση. Ως γνωστό, οι τερματοφύλακες, πέρα από τον προπονητή που έχουν όλοι στην ομάδα, έχουν και τον δικό τους δάσκαλο, τον δικό τους πατέρα. Ο κύριος Πολύζος ήταν αυτός για τον Δημήτρη, τον Γρηγοριάδη, τον νέο τερματοφύλακα του Ηρακλή. Τον πιστεύει πάρα πολύ, μακάρι να δικαιωθεί. Μακάρι αυτό το παιδί να έχει, όπως είπα και πριν, όλο το μέλλον μπροστά του. Εγώ είμαι σίγουρος ότι θα δουλέψει τόσο πολύ με το Φώτη τον Κιζέλη που γρήγορα θα δούμε και τα αποτελέσματα. Άλλωστε, το ξαναλέω, τον θυμόμαστε πάρα πολύ καλά.
ειδικά στο Ηρακλής Νάουσα 2-1 που μας βγήκε η ψυχή με τον γκολ του Κρυστάλλου στο 92, ήταν σε εξαιρετική κατάσταση σε εκείνο το μάτς. Επαναλαμβάνω, για τις επόμενες μεταγραφές περιμένουμε ανακοίνωση για Παντελή Καπετάνο, περιμένουμε ανακοίνωση για Κοντοχρήστο, εφόσον πάνε όλα καλά. Αυτά που λέμε είναι 90% έτσι. Και λογικά θα υπάρξει και συνέχεια. Αυτό που επιθυμούσαν στον Ηρακλή προσπαθούν και το κάνουν πράξη. Εννοώ ότι δεν θέλανε να πάνε στα 3-5 πηγάδια της Νάουσας χωρίς μεταγραφική ενίσχυση. Να πάνε δηλαδή μόνο εκεί για το βασικό στάδιο προετοιμασίας όσοι ποδοσφαιριστές παρέμειναν από την περσινή χρονιά. Και τον Τσίπρα. Γιατί ο Τσίπρας εδώ και μέρες έχει, ο Ανδρέας Τσίπρας έχει ανακοινωθεί. Θέλανε να ενισχυθεί η ομάδα, προχώρησε αυτή την ενίσχυση. Δεν αποκλείεται να αλλάξουν τα δεδομένα, να διαφοροποιηθούν και να βελτιωθούν εφόσον γίνει η πράξη, η επιθυμία όλων να αναλάβει ο Παύλος Μυροφορίδης. Γιατί μιλάμε για έναν άνθρωπο που γνωρίζει πάρα πάρα πολύ καλά την κατηγορία, που είμαστε σίγουροι ότι εφόσον αναλάβει και αν αναλάβει, επαναλαμβάνω, τίποτα δεν είναι σίγουρο αλλά όλα είναι ανοιχτά και τίποτα δεν αποκλείεται και πλέον υπάρχουν ξανά πιθανότητες για αυτό, είναι ένας άνθρωπος που με το καλημέρα μπορεί να φέρει, που λέει ο λόγος, 10 παίχτες. Δεν έχει πρόβλημα σε αυτό ο Παύλος, ο Μυροφορίδης, και το κρατάμε ως σοβαρό ενδεχόμενο. Στο μπάσκετ δεν ξέρω αν πραγματικά χρειάζεται να προσθέσω κάτι από αυτά που είπα πριν το διάλειμμα. Αυτή τη στιγμή ο Ηρακλής εξακολουθεί να έχει 2 καλαθοσφαιριστές. Άντε να τους κάνω 3 να βάλω και τον μικρό τον Τζούκα, άντε να τους κάνω 6-7 να βάλω και τους πιτσιρικάδες που κυρίως θα αγωνίζονται στην εφηβική ομάδα. Αλλά για βασικότατα γρανάζια, για βασικότατους παίχτες, για παίχτες που, να το πω αλλιώς, μπορούν να είναι στην πεντάδα, είναι ο Καλαϊτζίδης και ο Σέσκους. Και χωρίς να έχω κάνει κάποια έρευνα, μπορεί μέσα στην εβδομάδα να το κάνω και αυτό, νομίζω ότι δεν υπάρχει άλλη ομάδα στην Α2, ακόμα και η χειρότερη όσον αφορά τα οικονομικά της δεδομένα, που να έχει μόνο 2 παίχτες. Μιλάμε ότι η προετοιμασία του Ηρακλή είναι προγραμματισμένη να ξεκινήσει με ιατρικές εργομετρικές εξετάσεις 17 Αυγούστου, και έχουμε 30 Ιουλίου. Σε 17-18 μέρες θα έρθουν 8 δεν ξέρω πόσοι παίχτες. Και τι παίχτες θα έρθουν? Θα έρθουν παίχτες από αυτό που λέμε ότι έχει περισσέψει? Γιατί εκεί που ο Ηρακλής είχε ένα σχεδιασμό, είχε ένα προγραμματισμό, ο κύριος Χατζηκυριακίδης είχε να κάνει μια λίστα με αθλητές, βλέπει τον ένα μετά τον άλλο να χάνονται. Ματαλών, Γόντικας, Μελισσαράτος, Σιώκος, ίσως και κάποιοι άλλοι. Και από εκεί που λέγαμε ότι ο Ηρακλής, τώρα με ενημερώνει ο φίλος ο Γιάννης, που είναι μπασκετόφατσα, ότι ο Σιγκούνας έκλεισε στο Ρέθυμνο. Και σε ευχαριστώ, Γιάννη μου. Σημαντικός μεταγραφικός στόχος. Πόσο θα περιμένουν τον Ηρακλή και τον Θόδωρο Δρακόπουλο? Πόσο θα περίμενε ο Ματαλόν? Του ήρθε η πρόταση στο Ισραήλ, πήγε. Τι θα κάνει, θα κάτσει να σκάσει? Πόσο θα περίμενε ο Σιγκούνας? Του ήρθε το Ρέθυμνο, πήγε. Το Χίλαρη δεν τον βάζω, γιατί δεν είμαι σίγουρος ότι τον θέλανε για φέτος. Επίσης, έχει μεταφερθεί εδώ και κανένα μήνα ότι θα παραμείνουν Αθανασούλος και Κακαρούδης. Δεν έχει γίνει όμως κάτι. Εδώ δεν έχει βγει καν καλά διαφήμιση. Συγγνώμη. Ανακοίνωση για τον ίδιο τον προπονητή. Μιλάμε με τον προπονητή, κάνει δήλωση για τις κληρώσεις και τα λοιπά και δεν τολμάμε να βάλουμε δίπλα να πούμε ο προπονητής του Ηρακλή Λευτέρης Χατζηκυριακίδης. Πώς θα το πούμε? Ούτε έχει υπογράψει, ούτε έχει ανακοινωθεί. Ψηλά γράμματα θα πει κάποιος. Εδώ δεν έχουμε τίποτα. 2 παίχτες. Μ' αρέσει που τις προάλλες σχολιάζαμε τις κληρώσεις του πρωταθλήματος και του κυπέλου. Δεν πειράζει, γίνομαι κακός πάλι, αλλά καλύτερα να είμαστε κακοί παρά στο τέλος να λέμε
ότι τα βλέπαμε και δεν τα λέγαμε. Γιατί και τα βλέπουμε και τα λέμε. Δεν χρειάζεται καμιά επιστήμη. Όλοι σας τα βλέπετε. Απλά εμείς τυχαίνει να έχουμε μικρόφωνο και να μας ακούτε. Και σας ευχαριστούμε γι' αυτό. Αλλά δεν μπορεί να συνεχιστεί άλλο αυτό το πράγμα. Δεν μπορεί. Ανακοίνωση. Παιδιά, έχω πρόβλημα. Κάτι γίνεται, κάτι συμβαίνει. Με κολυσιεργώ για αυτό το λόγο. Εκτός κι αν έρθει ένα μαγικό ραβδάκι μέσα στην εβδομάδα, γιατί είναι Δευτέρα ακόμα. Είναι ακόμα μια Δευτέρα κατά την οποία περιμένουμε να υπάρξουν ανακοινώσεις μέσα στην εβδομάδα. Πώς τέτοιες εβδομάδες πέρασαν μέσα στο καλοκαίρι. Θα φύγει και το καλοκαίρι σε λίγο. Τσάμι ακούμε, κανένα δύο εβδομάδες τώρα, τσάμι δεν βλέπουμε. Συγκούνα ακούγαμε, πάει και ο Συγκούνας. Σύμτσακ ακούγαμε, αποφάσισε ο άνθρωπος να γίνει βοηθός του, πες του, του πρίφτη στη Ρωσία, στο Καζάν, που είναι, δεν θυμάμαι. Ματαλόν, πάει ο Ματαλόν. Και ούτω καθεξής. Τώρα, όσον αφορά το βόλεϊ, αυτό που σας μεταφέραμε την προηγούμενη εβδομάδα, από ό,τι φαίνεται θα γίνει η πράξη, εκτός απρόπτου πάντα. Θέλω να είμαι σωστός και τυπικός για να περιμένω και τις ανακοινώσεις όταν βγουν. Ο λόγος για τον Μπάιρο Φέργιουσον, από ό,τι φαίνεται, καταλήγουν στον Ηρακλή να παραμείνει ο Μπαχαμέζος, ο κεντρικός από τις Μπαχάμες, για δεύτερη σερή σεζόν. Όσον αφορά τον βασικό ακραίο, τίποτα δεν αποκλείεται. Μπορεί να είναι ξένος, μπορεί να είναι και Έλληνας. Ναι, μεν, αρχικά υπήρχε επιθυμία για ξένο, αλλά δεν μπορώ να αποκλείσω και το να υπάρξει μια καλή αξιόλογη λύση Έλληνα ακραίου. Για τον Φέργιουσον, από ό,τι φαίνεται, οι δύο πλευρές είναι πολύ κοντά στο να παραμείνει ο συγκεκριμένος κεντρικός στην ομάδα. Σας ευχαριστώ για την παρουσία σας, για την ακρόαση, για τη συμμετοχή με τα μηνύματά σας τώρα στο κατά καλό καιρό. Κατά καλό καιρό. Ημερομηνιακά μόνο κατά καλό καιρό, γιατί καλοκαίρι αυτό δεν είναι, με τις βροχές που κάνει. Τέλος πάντων, θα ανανεώνουμε το ραντεβού μας για αύριο στις 7 και κάτι ψηλά. Δεν αποκλείεται αύριο να έχουμε να φιλοξενήσουμε εδώ ακόμα ένα ποδοσφαιριστή του Ηρακλή από τα πρόσφατα μεταγραφικά αποκτήματα της ομάδος, με την αναμονή για διοικητικές εξελίξεις. Πάλι θα το ξαναπώ, τίποτα δεν αποκλείω, και με τις όποιες νέες μεταγραφικές ανακοινώσεις για το ποδόσφαιρο πάντα μιλώντας. Ακολουθεί Νίκος Μοσχοβίτης, σωστά, με Νίκο Μοσχοβίτη, μάλλον. Ο Νίκος Μοσχοβίτης θα είναι με τον Νίκο Μοσχοβίτη στη συνέχεια του προγράμματος του Λίμπερο 107,4. Ευχές για όμορφο βράδυ, να είστε καλά.